πούμε τώρα. Γιατί είμαστε εδώ. Πανέλημος. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνι, παράκλητο το πνεύμα της Αγίας, πανταχού παρών και τα πάντα καιρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, εχθέ και σκήνος ημί και καθάρας ημάς απά ασύλου και σώσε βέβαια της λάσμων. Σήμερα είναι Τετάρτη. Από τον Άγιο Νικόλαο, όχι, Γρηγόρη τον Παλαμά. Είναι το θέμα, θα το απλοποιήσουμε στη γλώσσα μας και θα το δούμε πώς το εφαρμόζει πάνω στον άνθρωπο το θέμα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Αλλά δεν θα ακολουθήσουμε τον δρόμο του γιατί είναι δύσκολος. Θα ακολουθήσουμε τον δρόμο που μπορούμε να καταλάβουμε. Μέσα στην Αγία Γραφή και μάλιστα στην Παλαιά Διαθήκη γεγονότα που συνέβησαν στη γενή με εικονικό τρόπο, δηλαδή με πράξεις που έκαναν οι προπάτορες που έζησαν στην Παλαιά Διαθήκη και γεγονότα, φανέρωναν τι πρόκειται να γίνει στην εποχή που θα έρθει ο Μεσσίας, ο Ιησούς Χριστός. Για να γίνω πιο αντιληπτός, θα αναφέρω συγκεκριμένα γεγονότα. Έχω ασχοληθεί μια εβδομάδα και γιατί ήθελα να μπω μέσα στο πνεύμα, αλλά οι αμαρτίες μου δεν μ' άφηναν, όσο μπόρεσα πήρα, να μεταφέρω και σε εσάς. Μέσα εδώ είναι μεγαλείο. Εγώ είμαι φτωχός, τη φτώχεια μου για ένα πλούσιο θέμα, τι να κάνω, αυτή θα πάρω να σας δώσω. Αναφέρει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης. Μιλάει για το Αβραάμ πρώτα απ' όλα, τον πατέρα και γενάρχη των εθνών. Λέει, πολλών εθνών πατέρα τέθη κάσα, του είπε ο Κύριος, του Αβραάμ. Σε έκανα δηλαδή, σε όρισα να γίνεις πατέρας πολλών εθνών, πολλών λαών πάνω στη γη. Όμως, έλα, του λέει, να σου δείξω από τη χώρα που κατοικείς τώρα, να σου δείξω τη χώρα που θα πας. Να σου δείξω τη χώρα που θα πας. Όχι να σου δώσω, έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και από τη γη που κατοικείς και από τη συγγενή σου και ελθέ ή να σε δείξω τη χώρα που θα μείνεις, παραδείγματος χάρη. Ειν αν σε δείξω. Ειν την οποία θα σου δείξω. Και λέγει εδώ ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, του είπε θα σου δείξω, γιατί εκτός από τον τόπο που του έδειξε ο Θεός και έμεινε, πώς λέγεται, πώς λέγεται ο τόπος, Χαράν. Εκτός από τον τόπο εκείνο που του έδειξε και πήγε και έμεινε ο Αβραάμ, υπονοούσε και τον άλλο δρόμο, το πνευματικό, που έπρεπε να διανύσει για να πάει στην Άνω
πατρίδα. Αυτή στην ουσία του υπεδείκνυε. Του υπεδείκνυε την Άνω Ιερουσαλήμ. Αλλά για να γίνει αυτό, να το προσέξουμε, έπρεπε να αποκόψει ο Αβραάμ από τον εαυτό του, από την πατρίδα του, εκεί που μεγάλωσε, και από τους συγγενείς του. Με άλλα λόγια, να θυσιάσει τον εαυτό του. Να κάνει την υπακοή της θυσίας, να αφήσει όλους. Είναι, λένε οι πατέρας, οι πατέρες της θυσίας, και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, είναι η πρώτη θυσία του Αβραάμ, του ιδίου, στην υπακοή του θελήματος του Θεού. Γιατί ο Αβραάμ άφησε και την πατρίδα την πρώτη και τους συγγενείς και πήγε στον τόπο που του έδειξε ο Θεός. Απόστολο ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς γράφει ότι η σάρξη το σώμα μας ζητάει πράγματα και επιθυμίες του σώματος. Ζητάνε πράγματα που στρέφονται κατά του πνεύματος. Το λέει αυτό Σταύρο, ότι η σάρξη στρέφεται κατά του πνεύματος και αντιστρόφως. Το πνεύμα δεν ισχύει όπου ισχύει η σάρκα, στρέφεται εναντίον της σάρκος. Αυτό έκανε ο Αβραάμ. Πριν από τη γέννηση του Χριστού, πριν από τη σχέση του Χριστού, πήρε ακόμα και από τον Παύλο που το λέει αυτό το πράγμα, ότι αντιστρατεύεται η σάρκα στο νόμο του Θεού. Έτσι λέει, αντιστρατεύεται στο νόμο του Θεού. Αυτό λοιπόν ο Αβραάμ πολέμησε και νίκησε τον εαυτό του, τη σάρκα του, τον τόπο του. Έγινε με άλλα λόγια, θα το λέγαμε στη σημερινή γλώσσα, ένα είδος αναχωρήτης. Να μην τα παρατάς όλα και πας μόνος σου κάπου να ζήσεις. Ένα είδος αναχωρητού. Ο εαυτός του και το θέλημα του Θεού. Και πορεύεται ο Αβραάμ. Νούμερο 1. Νούμερο 2. Που το έχω και σημειώσει. Είναι άλλο μεγάλο ανάστημα. Θα σχολιάσουμε και με πράγματα. Είναι ο Μωυσής. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι για να σωθεί από το μαχαίρι των Αιγυπτίων τον έριξε η μάνα του στον Νείλο ποταμό μέσα σε ένα καλάθι και τον βρήκε η κόρη του Φαραώ και τον ανέθρεψε πριγκιπικά, βασιλικά, μέσα στον άκρο. Τον καλεί ο Θεός και αυτόν, τον Μωυσή, να αναλάβει να γίνει αρχηγός των εγμαλώτων, των Εβραίων που ήταν στην Αίγυπτο. Αρχηγός των εγμαλώτων. Μήπως θυμάσαι τι είπε στον Θεό. Το αναφέρει και στο τροπάριο μέσα, στο τροπάριο μέσα. Βραδιγλώσσο Μωυσή. Και δυσύχων. Έτσι, μπράβο. Απάντησε στον Κύριο. Εγώ, Κύριε, δεν είπε όχι. Πώς θα μιλήσω, αφού είμαι βραδίγλωσσος.
και διέβηγε η φωνή από μέσα μου, δις ήχος με ήττα, δηλαδή δύσκολο στον ήχο, δυσήχο μόλις, δύσκολο στον ήχο. Πού με στέλνεις σαν άκτορα να κάνω αυτή τη δουλειά? Του εξήγησε ο Κύριος ότι εγώ θα αναλάβω το έργο σου αυτό, εσύ από σένα θέλω το ναι. Τώρα είναι εύκολο, σημειώστε τα γεγονότα. Ο ένας αφήνει πατρίδα, συγγενείς και αναλαμβάνει τη θυσία να πάει να ζήσει μόνος, να ανοίξει αλλού χώρα, πατρίδα. Πάει πει δηλαδή στο άγνωστο, καταλαβαίνουμε και το πράγμα, στο άγνωστο, το εντελώς άγνωστο. Τούτος εδώ, μέσα στα γαλόνια, μέσα στα αξιώματα, μέσα στα πλούτη, του λέει αγκάλιασε τη φτώχεια, την εγμαλωσία που είναι εδώ πέρα των συμπατριωτών σου, μπες μπροστά. Δυσκολεύτηκε, είπε, έχω δυσκολία στο να συνεργαστώ, να συνεννοηθώ με τον Φαραώ. Και βέβαια ο Θεός τον ενίσχυσε. Και θα μπεις μπροστά, λέει στο λαό. Και θα φύγετε από εδώ μέσα. Και ανάλαβε ο Μωυσής, τα γνωρίζουμε και τα πράγματα, όχι χωρίς πόνο και κόπο και θυσία, λέει ο Δαβίδ εκεί και ο Πρωτομάς Στέφανος, σκυροτράχυλοι τους λέει, οι πατέρες μας λέει, το Μωυσή τον εβασάνισα στην έρημο. Έτσι τους είπα ακριβώς, τον εβασάνισα, ήδη είσαστε, του λέει. Εκεί πήραν τις πέτρες και τον χτυπήσανε. Μπήκε λέει μπροστά ο άνθρωπος του Θεού για να φέρει εδώ, λέει, τους σκυροτράχυλους. Ήδη είσαστε, του λέει. Ένα λαό τέτοιο είχε για 40 χρόνια. Τον τυράνισαν στην έρημο. Η όλη αυτή ζωή και το αποκορύφωμα είναι, το αποκορύφωμα, παρά την τυραννία, είπε το περίφημο εκείνο, Κύριε, ας μην πάω εγώ στη γη της Ευαγγελίας, αλλά να πάνε τα αδέρφια μου. Αυτοί οι σκυροτράχυλοι, φοβερό πράγμα, αυτά δεν πιάνονται, δεν βιώνονται. Ποιος από εμάς τώρα να πει, ξέρεις, πάρ' τη θέση τη δική μου, περνάω καλά, εσύ, και να πάρω εγώ τη θέση τη δική σου της δυστυχίας. Δεν ζυγίζονται αυτά τα πράγματα, δεν πιάνονται. Είπαμε, στα ανάκτορα ήταν. Ήτανε με όλα τα καλά, βασιλιάς ήταν. Βασιλιάς στα ανάκτορα. Και δέχτηκε να δεινοπαθήσει. Λέει, πίστευε ο Μωυσής στο σταυρό του Κυρίου και στον Κύριο. Γι' αυτό είπε ο Αποστόλος Παύλος το περίφημο εκείνο. Διαπίστεως κατηγονήσαντο βασιλείας. Τα παράτησε όλα, μπαίνει αρχηγός, δεινοπαθεί σε όλη την πορεία χάρη της υποκοής του Κυρίου. Αβραάμ θυσιάζει πατρίδα. Μωυσής θυσιάζει ανάκτορα και δεινοπαθεί στον δρόμο. Και του ενός οι δυσκολίες και τα βάσανα και του άλλου είναι προτύπωσης του σταυρού που σήκωσε ο Κύριος. Αυτό προτυπώνουμε. Μυστικά, λέει, προτυπώνουμε. Ξέρετε ποιο το η ουσία. Στα δύο αυτά γεγονότα, να σταθούμε λίγο, πολύ λίγο, για να καταλάβουμε, λέει, και οι δύο προπάτορές μας, και ο Αβραάμ και ο Μωυσής, είχαν υποστεί κάθαρση εσωτερική, λέει. Δεν ήταν δυνατόν, λέει. Ο Άγιος Γρηγόριος, δεν ήταν δυνατόν. Όταν με κάθαρση, τα ελαττώματα τα είχαν εξορίξει από μέσα τους. Γιατί
ακάθαρτος μπορείς να δεις το Θεό. Δεν είναι δυνατόν με βρώμικη ψυχή να πεις είδα το Θεό. Είχαν λέει δει το Θεό, είχαν θυσιαστεί πνευματικά, δηλαδή στην ουσία και σαρκικά. Όταν ξεγράφεις τον εαυτό σου και λες ναι Κύριε, σ' αγαπάω και κάνω θέλημά σου. Τελείωσε. Είναι γίνει η θυσία. Δεν μετράει η θυσία όσο μετράει η πρόθεση. Σε όλα τα πράγματα. Δεν μετράει η θυσία όσο μετράει η πρόθεση. Γι' αυτό και είδαν το Θεό. Πριν προηγείται η θεοπτία και ακολουθεί η κακουχία. Ο Σταυρός. Προηγείται η θεοπτία και ακολουθεί η κακουχία. Τα προγνωρίζει. Λέει όχι αυτά ο Θεός. Όλα. Τα προγνωρίζει. Και αφού τα προγνωρίζει, η πρόθεση μετράει για τη σωτηρία. Η πρόθεση μετράει για όλα τα πνευματικά έργα. Και αν ακόμα δεν έχουν γίνει. Λέγει λοιπόν, θα διαβάσω, αλλά προσέξτε κάτι. Ο Μωυσής, πάμε και κάπου αλλού, να δούμε τη θεοπτία του Μωυσή. Τη θεοπτία του Μωυσή. Τον ανεβάζει λοιπόν, ανέβηκε ο Μωυσής στο Σινά για να πάρει τον νόμο του Θεού. Και εκεί συνομιλεί με τον Θεό. Είναι έτσι Σταύρο. Και εκεί συνομιλεί με τον Θεό. Θα το πάω σιγά σιγά για να το καταλάβουμε. Για τον Μωυσή μιλάω τώρα. Τι του λέει ο Θεός εκεί. Να λύσεις τον ημάντα από τα πόδια σου. Λύσε τα πέδιλά σου από τα πόδια σου. Πριν συνομιλήσει με το Θεό ο Μωυσής. Λύσε του λέει. Τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει αυτό, λύσε τα πέδιλά σου. Λύσε τα κορδόνια σου και βγάλε τα παπούτσια σου. Γιατί είπε ότι Άγιος εστίν ο τόπος σου τους. Γιατί αυτός ο τόπος είναι Άγιος. Να στεκόμαστε και να έχουμε την εικόνα στο μυαλό μας. Συνομιλεί με τον Θεό και ο Θεός του δίνει συμβουλή. Τι να κάνει για να πατήσει μέσα εκεί που θα δούμε τώρα παρακάτω. Τι είναι αυτό, ρωτάει ο Άγιος Γρηγόριος, να λύσεις το υπόδημα από τα πόδια σου. Να αποθέσεις τους δερματίνους χιτώνας με τους οποίους σε ενέδισε, μέσα στους οποίους σε ενεργεί αμαρτία. Του είπε του Μωυσή, αυτά εδώ, το σώμα όλο, έχει δέρμα πέσω. Η ουσία δεν είναι να έλυνε τα κορδόνια για να βγάλει τα παπούτσια. Του έλεγε, τούτο εδώ το σώμα με τις επιθυμίες του, πέταξε το. Αν δεν το πετάξεις, δεν θα δεις. Πρώτα αυτό που κάνεις και λύνεις τα παπούτσια, σε μαθαίνω να πετάς τη σάρκα με τις επιθυμίες. Επειδή θα έχεις πετάξει, έλα τώρα να σε μιλήσουμε. Επαναλαμβάνω, αυτό συμβολίζουν τα υποδήματα. Το διαβάζω εδώ μέσα, δεν είναι κάτι δικό μου. Πέταξε, βγάλε τα δερμάτινα που είσαι στα πόδια σου. Πέταξε δηλαδή από πάνω σου, από το σώμα σου, όποια κακή επιθυμία έχεις και ό,τι ζητάει το σώμα. Και τότε έλα να τα πούμε. Πού το λέει αυτό, θυμάσαι, αλλού. Του λέει, δεύτε και διαλεκτόμεν. Πώς το θυμάσαι. Ναι, λέει, ελάτε, πηγαίνετε, λέει, να καθαρίσετε τις ψυχές σας, διαβάζετε στο, τα Θεοφάνεια. Εκεί, λέει, καθαρίστε τον εαυτό σας από την αμαρτία και ελάτε να σας μιλήσω μετά. Όπως έκανα εδώ στο Μωυσή. Πετάει τον εαυτό του.
Λέει ένα ωραίο για Παΐσιος. Λέει, και ρωτώ, τι να κάνω, λέει, για να βρω το δρόμο της σωτηρίας μου. Μια μοναχή. Να πετάξει τον εαυτό σου. Μα γέροντα, δεν μπορώ να πετάξω τον εαυτό μου. Να πετάξω τον εαυτό μου. Ρε παιδί, δεν σου λέω να πετάξει τον εαυτό σου. Να πετάξει τα πάθη σου, λέω. Ό,τι κακό έχει μέσα σου. Γιατί αν δεν το πετάξει, θα σε πετάξει ο εαυτό σου. Ή το ένα ή το άλλο. Πέταξε λοιπόν ο Μωυσής τον εαυτό του, αυτό του έδειξε ο Θεός και άρχισε η συνομιλία. Εδώ, το πέταξε τον εαυτό σου, σημαίνει πάρε το σταυρό. Γιατί σταυρός είναι να πετάξει τον εαυτό σου, τα ρωτώματά σου, ο αγώνας σου, δεν είναι σταυρός, τι είναι. Καθαρό σταυρός είναι. Σταυρώνω τον εαυτό μου, συν τη παθήμαση και τις επιθυμίες. Ποιος το λέει αυτό, μωρέ. Ο Παύλος. Αυτό λέει. Σταυρώστε τον εαυτό σας με τα λατώματα που έχει και τις επιθυμίες του. Αυτό είπες στο Μωυσή εκεί στη Βάτο, δικαιωμένη αλλά μη καταβλεγωμένη. Δικαιωμένη αλλά μη καταβλεγωμένη. Δρύς, μαυρή. Όχι, στο Ρωσινά. Δεν μου λες τώρα Σινά, γιατί για διαβάζω εδώ τι λέει, περίμενε. Μη φωνάζετε. Περιμένετε λιγάκι, γιατί έχω εδώ μπροστά μου τον Άγιο. Εδώ λέει, εγώ δεν θα συμπενθυμίσω τη θαυμασιότερη θεοπτία του Αβραάμ, όταν είδε σαφώς και τον ένα τρισυπόστατο Θεό. Αυτό έγινε στη Δύση, τη Μαυρή. Μπράβο. Α, που ήρθε για φιλοξενία. Ναι. Ωραιότατα. Εδώ είναι η άλλη περίπτωση. Ναι, ναι. Η άλλη περίπτωση που περίμενε να φιλοξενήσει ανθρώπους. Ναι, ναι. Είδε από πέρα τρεις ανθρώπους να έρχονται και να τους φιλοξενήσει. Δρύς μαυρή. Ναι. Βελανιδιά μαυρή λέει εδώ πέρα. Ναι. Ναι. Και αυτό σηκώνοντας τα μάτια του, εδώ λιγάκι, είδε τρεις άνδρες. Και προσέτρεξε σε αυτούς. Αυτό είναι η ερμηνεία που λέει «Όφι αυτό ο Θεός προς τη Δρύ, τη Μαυρή». Του παρουσιάστηκε ο Θεός στη Δρύ, στη Βλανιδιά, Μαυρή και αναβλέψας έκανε έτσι ο Αβραάμ. Ναι, έκανε έτσι. Και ειδού τρεις άνδρες προσέδραμαν αυτής. Έτρεξαν. Και όχι, έτρεξαν Αβραάμ σε αυτούς. Ναι. Ναι. Ιδού, και λέει τώρα λοιπόν, ιδού ότι τον φανερωθέντα ένα Θεόν έβλεπε ως τρεις. Εκεί μπροστά του που έβλεπε τρεις, ήταν για τριάδα. Ναι, ναι. Στην εκκλησία μας, άλλη αντιπροσωπευτική, χνήσια παρουσίαση της Αγίας Τριάδος δεν υπάρχει από την φιλοξενία του Αβραάμ προς τους τρεις αγγέλους. Έχει τρεις αγγέλους, τον Αβραάμ και τη Σάρα. Είναι ακριβώς η παρουσία της Αγίας Τριάδας. Αυτή η εμφάνιση των τριών αγγέλων στον Αβραάμ και στη Σάρα λέγεται, αφού τους είδαν, θεοπτία. Θεοπτία, το γράφει εδώ ο Άγιος. Είδαν το Θεό, θεοπτία. Και είπα προηγουμένως, χωρίς να πετάξεις από πάνω σου ό,τι κακό έχεις και εδώ και εδώ και από το σώμα σου, δεν συμβαίνει καμία θεοπτία. Όλοι όσοι είδαν, πρώτα εξαγιάστηκαν και μετά είδαν. Γιατί λέει κάπου αλλού το Θεό που δει σε όρακε. Όμως, και εδώ βέβαια, λέει ο Άγιος ο Παλαμάς, είδε τρεις άνδρες. Όχι την ουσία του Θεού, τις άνδρες με μορφή αγγέλων. Έτσι η χάρη του Θεού επέτρεψε να δει. Μιλάει για χάρη Θεού. Δεν μιλάει για ίδιο Θεό. Προσέξτε, είναι εδώ αποκάλυψη της Αγίας Τριάδος, αλλά με τον τρόπο που μπορεί να επικοινωνήσει ο Θεός με άνθρωπο. Αυτόν τον τρόπο επικοινωνήσει ο Θεός. Δεν είναι ο ίδιος ο Θεός. Γιατί λέει ο Κύριος, εγώ γνωρίζω τον Πατέρα, εδώ ο Πατέρας γνωρίζει εμένα. Και το για πνεύμα το ίδιο, ουδής άλλος. Είναι μία
παρουσίαση του Θεού με μορφή αγγέλων για επικοινωνία με τον Αβραάμ. Επικοινώνησε λοιπόν και λέει τώρα, να προσέξουμε λιγάκι, βλέπει λοιπόν τρεις. Και ομιλούσε, ενώ είδε τρεις, προσέξτε το, είδε τρεις ο Αβραάμ. Το τονίζω, είδε τρεις αγγέλους, δεν είδε. Προσέξτε, ομιλούσε σαν σε ένα, λέει. Κύριε, πες το, τι θέλει να πει να πούμε αυτό εδώ πέρα. Ναι, με ένα όνομα, ο Κύριος, δηλαδή, δεν λέει Κύριε. Ναι, αλλά έχουμε Αγία Τριάδα, ναι. Ένας Θεός. Ένας, αυτό είναι όλο. Τρεις άγγελοι παρουσιάζονται, σε ένα Θεό μιλάει, σε ενικό αριθμό, ενικό αριθμό. Είναι λοιπόν Παλαιά Διαθήκη μας, λέει, για Τρία Τριάδα, που το κηρύσει ο Κύριος μετά, ξεκάθαρα. Αυτό είναι 1000 χρόνια, 680 χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού Αβραάμ, είναι. Τόσο είναι. Τόσο είναι. Εκεί έτσι υπολογίζεται. Τον Αβραάμ, α πούμε. Πέστε. Γιατί 1000 είναι ο. Τον Αβραάμ ήταν μετά το Μωυσή. 1080 είναι ο Δαβίδ. Ή μετά το πριν το Μωυσή, όχι. Λοιπόν, μην το ψάχνουμε, γιατί και εγώ μπερδεύομαι εκεί πέρα. Αλλά η ουσία είναι, λέμε, τρεις άγγελοι παρουσιάζονται. Στον ελληνικό μιλάει, τρεις βλέπει. Μιλάει σαν να είναι και τρεις, ένας. Η Αγία Τριάδα ίσον ένας Θεός. Καθαρά πράγματα. Να έχουμε και ορισμένα πράγματα στο μυαλό μας. Και λέει τώρα, ας προσέξουμε. Λέει τώρα. Και ομιλούσε σαν προς ένα λέγοντας, Κύριε, αν μου προσφέρεις τη χάρη, μη παραβλέψεις το παιδί σου. Λέει, τη χάρη μου δίνεις, αλλά μη με αφήνεις έτσι το παιδί σου, έτσι, για να το διαβάσω όλο. Και αυτοί οι τρεις συνομιλούν με αυτόν σαν να είναι ένας. Και οι τρεις άγγελοι κάνουν το ίδιο, μιλάνε σαν να είναι οι τρεις ένας. Για να το δούμε, λέγει η Γραφή, είπε προς τον Αβραάμ, πού είναι η Σάρα, είπε, δεν λέει είπαν, τρεις, και ακούγεται, και είπε, βλέπετε, για Τριάδα. Μιλάει ο Αβραάμ, βλέπει τρεις, σε έναν, μιλάνε τρεις και μιλάει, και ακούγεται ο ένας, λέει, είπε ο Θεός δηλαδή στον Αβραάμ, τι είπε, πού είναι η Σάρα η γυναίκα σου, και προχωράει, επιστρέφοντας, μιλάει για Τριάδα, σε ενικό αριθμό, επιστρέφοντας, θα έρθω. Θα έρθω, δεν λέει, θα έρθουμε. Τρεις δεν πήγανε, τρεις δεν είδε. Θα έρθω, λέει. Μαρτυρία σαφέστατη της Παλαιάς Διαθήκης για τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Και την ενότητα των τριών προσώπων σε ένα. Ξεκάθαρα, θα έρθω. Πρόσεσε την ίδια εποχή. Του χρόνου δηλαδή, ίδια εποχή. Με τώρα και η γυναίκα σου η Σάρα θα έχει ο. Θα έρθω, το Αβραάμ μιλάει και του λέει στον ελληνικό. Είναι αυτό που τώρα μόλις διαβάσαμε, την πραγματική παρουσία της Αγίας Τριάδος με μορφή αγγέλων στον Αβραάμ, ονομάζεται θεοπτία. Θεοπτία. Και θέλω να τονίσω, το διαβάσα από εδώ, δεν είναι δικά μου τίποτα, το εξής. Έφτασε και ο Μωυσής που είπαμε προηγουμένως, που ανέβηκε στο Σινά, και ο Αβραάμ που συνομίζεται για Τριάδα, σε αυτό το σημείο να δουν το Θεό μετά από θυσία. Βγάλε, του λέει του Μωυσή, τα υποδήματά σου, λίστα και πέταξε τα, δηλαδή πέταξε τον εαυτό σου, τις επιθυμίες σου και τα ερωτήματά σου. Και έλα μετά εδώ, γιατί είναι ιερός ο τόπος. Στεκόμαστε εκεί. Αυτή είναι η ζωή του χριστιανού. Δηλαδή, δεν μπορείς να εκκλησιαστείς και να μιλήσεις, πως το λέει, τον εαυτό σου,
από τα ερωτώματα, θυμό, οργή, επιθυμίες και τα ρέστα. Και εννοούμε ότι βέβαια δεν θα γίνεις Άγιος κατευθείαν, αλλά η πορεία σου είναι να σηκώνεις σταυρό, όπως σήκωσαν οι Άγιοι προπάτορες. Όπως σήκωσαν οι Άγιοι προπάτορες. Σίγουρα διαπίστεως κατηγονήσαντο. Με την πίστη έκαναν τον αγώνα τους εναντίον αρχόντων οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Αλλιώς πώς. Ο αγώνας δεν γίνεται. Άντε αγαπάω τον εαυτό μου και πάω να κάνω αγώνα μου. Δεν γίνεται έτσι. Τι να κάνουμε. Ας ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε τουλάχιστον. Να λέμε ένα ήμαρτον που περνάει η μέρα κάθε μέρα. Ακούστε να δείτε. Ο Θεός φυλάει κάποια στιγμή να δώσει κάποιο σταυρό στον άνθρωπο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ή αν έχει και τον σηκώνει ευχάριστα, είναι ο Θεός μαζί του. Αυτή είναι η χριστιανική ζωή. Αν έχει και τον σηκώνει ευχάριστα, είναι ο Χριστός μαζί του. Και αφού είναι μαζί του, ζει, γιατί λέει ο Άγιος Γρηγόριος, όλοι δεν φτάνουμε στο Μωυσή, ούτε φτάνουμε και στον Αβραάμ. Δεν είμαστε αναστήματα, ούτε τον Απόστολο Παύλο. Δεν είναι δυνατόν. Αλλά όλοι περνάμε διαπυρός και ύδατος, όχι στο μέγεθος των Αγίων Πατέρων, ούτε τον Απόστολο Παύλο. Στα δικά μας μέτρα, παραπάνω από όσο μπορούμε, δεν γίνεται. Αρκεί να το καταλαβαίνουμε και να λέμε σε ευχαριστούμε. Πάντως, οποιοσδήποτε σταυρός είναι, αν τον κατανοούμε αυτό, υπάρχει όμως και περίπτωση που θες δεν θες το κατανοείς. Θες δεν θες το κατανοείς. Άμα είναι ο σταυρός του θανάτου, εκεί πια και σου παίρνει άνθρωπο που είναι, θα πω στο άνθος της προσφοράς του, επί της γης, λες, το καταλαβαίνεις και μιλάς όλη τη μέρα και κάθε μέρα και λες δόξα σε Θεό από εκεί πέρα. Είναι σταυρός και αυτός. Συνεχίζω παραπέρα. Ένα άλλο σημάδι πολύ καθαρό, που εδώ πια είναι ακριβώς, μας αποκαλύπτει η Παλαιά Διαθήκη, το πρόσωπο του Χριστού και τα παθήματά του σε άλλο πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης. Το Κύριο και τα παθήματά του με τον πατέρα του κιόλας μας το φανερώνει αυτό η Παλαιά Διαθήκη. Διαβάζω. γιατί το καταλάβω. Οι πατέρες, επαναλαμβάνω, Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ κλπ. Εβίωσαν το μαρτύριο του Σταυρού πριν έρθει να μας το αποκαλύψει ο Κύριος. Το έζησαν, πώς θα το κάνουμε. Το έζησαν. Το λέει ο Απόστολος Παύλος σε αυτό το κεφάλαιο περί πίστεως μέσα. Γι' αυτό και ο Θεός τους έδωσε μεγάλο όνομα. Σταυρό σαν του Κυρίου σε μια περασμένη εποχή. Την Παλαιά Διαθήκη. Διαβάζω λοιπόν. Έτσι λοιπόν το μυστήριο του Σταυρού, το μυστήριο του Σταυρού, γινόταν ενεργή, το λέει εδώ πέρα το βιβλίο, και στην Παλαιά Διαθήκη, στο πρόσωπο του Αβραάμ, το είπαμε προηγουμένως, αλλά λέει παρακάτω. Ο Ισαάκ ήταν ο ίδιος ο τύπος εκείνου που προσηλώθηκε σε αυτό. Ο γιος του Αβραάμ, ο Ισαάκ, είναι ο τύπος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γιατί του είπε στον Αβραάμ ο πατέρας μας ο Θεός, πάρε το παιδί σου και πήγαινε το εκεί να τον θυσιάσει στο όρος Μωρία. Εκεί θα ανάψει φωτιά, θα κάνει βωμό και θα πάρει το μαχαίρι να το σφάξεις. Στο πρόσωπο του Αβραάμ είναι ο πατέρας. Ο πατέρας μας που μας έφερε στον κόσμο με τον Υιό του. Του διού τα πάντα. Ο πατέρας διού, δια του Υιού έκανε τα πάντα.
Λοιπόν, πήγαινε να το θυσιάσεις, έτσι θέλω εγώ. Και ο Αβραάμ παίρνει το παιδί του, τον Ισαάκ, και πάει και τον ξαπλώνει να το σφάξει. Όλοι γνωρίζουμε ότι άγγελος Κυρίου τον κράτησε. Δεν τον έσφαξε. Ο Ιερός Χρόστομος λέει, τον έσφαξε. Ο Ιερός Χρόστομος αυτό. Τον είχε σφάξει. Όχι τον έσφαξε. Πριν το θυσιάσει τον είχε σφάξει. Μα το είχε πει εδώ. Ό,τι λέει εδώ μετράει. Δεν μετράει εκείνο που έχεις κάνει. Γιατί μπορεί να μην το κάνεις. Ή να θες να κάνεις ένα καλό μεγάλο και να μην σε αφήσει ο Θεός να το κάνεις. Θεωρείται γενομένο. Ο Θεός γνωρίζει το γιατί δεν σ' άφησε να το κάνεις αφού το ήθελε. Και εδώ το ίδιο έκανε. Κάντο του λέει και πήρε το κάνει. Αλλά δεν το έκανε γιατί ο Θεός γνώριζε το γιατί και αναγνώρισε την πράξη του σαν συντελεστήσα. Σαν να είχε γίνει 100%. Τέλεια. Το διαβάζω τώρα από εδώ να το καταλάβουμε. Ο Ισαάκ ήταν ο ίδιος ο τύπος εκείνου που προσιλώθηκε στο Σταυρό. Του Χριστού δηλαδή. Ήταν δηλαδή ο τύπος του Χριστού ο Ισαάκ. Αφού έγινε υπήκοος ο Ισαάκ. Ο Ισαάκ υπάκουσε τον πατέρα του μέχρι θανάτου. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος, έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου. Αυτό το αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, έτσι, για τον Κύριο. Ναι, πλούσιος όρνενε λέει, αυτός που, ήταν, που είναι πλούσιος σε έλεος λέει, έγινε υπήκοος, έτσι μέχρι θανάτου, θανάτου δε, σταυρού, έτσι λέει. Και ο Αβραάμ πήρε το παιδί του χωρίς να πει λέει καμιά αντίρρηση, πάμε πατέρα του λέει. Δεν είπε όχι ο γιος σύμβολο του Χριστού και τον ξαπλώνει τον θυσιάσει μέχρι θανάτου. Όπως ο Χριστός και το κριάρι που του δόθηκε ως δώρο δεν τον έσφαξε, δεν είπαμε άγγελος Κύριου του λέει πάρε το κριάρι να σφάξεις στη θέση του γιού σου και το κριάρι που του δόθηκε ως δώρο προδήλωνε τον αμνό του Θεού. Το κριάρι που του είπε ο άγγελος πάρε και σφάκτο αντί του παιδιού σου, αυτό λέει φανέρωνε τον αμνό του Θεού, τον έρωτα την αμαρτία του κόσμου. Και το φυτό το πήρε λέει το κριάρι, ήταν δεμένο λέει σε ένα φυτό που Σαβέκ λέει εδώ. Σαβέκ. Εγώ το Σαβέκ το ξέρα και εγώ. Αλλά το είδα εδώ πέρα τώρα, από εκεί πέρα, ένα δέλτα, ένα βήτα, λέει το φυτό έχει το όνομα Σαβέκ. Ναι, είχε το μυστήριο, του χριάρι, του τύπου του Σταυρού. Τα κέρατά του ήταν είχαν σταυρό επάνω. Τα κέρατά του είχαν σταυρό επάνω. Του κρυαριού. Και αυτό λέει του τύπου του σταυρού. Δηλαδή το κρυάρι συμβόλιζε τον αμνό του Θεού. Και το σταυρό επάνω, αυτός σήκωσε το σταυρό. Το καταλάβατε. Τα κέρατα που ήταν σταυρωτά ήταν σταυρό που σήκωσε ο αμνός του Θεού. Αυτό συμβόλιζε το κρυάρι στο φυτό σαν δέκα. Καρδιαστή τα κέρατα. Ναι, λοιπόν. Δηλαδή φυτό σαβέκ. Άμα εξηγήσουμε τη λέξη Σαβέκ, σημαίνει φυτό αφέσεως αμαρτιών. Έτσι λέω, αφέσεως αμαρτιών. Όπως ο σταυρός σημαίνει ξύλο σωτηρίας. Ξύλο σωτηρίας. Ένα παραλληλισμό. Πώς σώθηκε ο Μωυσής στον Νείλο, Σταύρο. Μέσα στον Νείλο πώς σώθηκε. Εκεί στον Νείλο που ήταν, πώς έμενε ο ζωντανός. Το καλαθάκι. Δια ύδατος ο Κύριος μας σώζει με το βάπτισμα και με και τα παθήματά του. Το ξύλο είναι ο σταυρός του Κυρίου, σύμβολο του σταυρού.
εκεί το καλάθι που λες τώρα εσύ, λέει εδώ ο Άγιος Γρηγόριος, λέει το καλάθι το ξύλινο συμβολεί το σταυρό του Κυρίου και το νερό που έπλεε στον αφρό και σωζότανε ο Μωυσής είναι το βάσμα που περνάμε εμείς και σωζόμαστε. Δεν περνάς από το σταυρό, δεν περνάς και από το βάσμα, σωτηρία δεν υπάρχει. Σταυρός, βάσμα, αίμα Χριστού, σωτηρία. Σωτηρία του κόσμου. Σωτηρία του κόσμου. Τι ώρα είναι, προλαβαίνουμε. Θα τελειώσουμε γρήγορα, δεν πειράζει. Εντάξει. Λοιπόν. Δηλαδή, λέει εδώ ο Άγιος Γρηγόριος, βλέπετε ότι ο Θεός με κάποιο τρόπο σκεπασμένο από την Παλαιά Διαθήκη με όσα κάνανε οι προπάτορες έδειγνε ότι με αυτόν τον τρόπο θα σωζόταν ο κόσμος, με το σταυρό, με τη θυσία, με να θυσιάζουμε και εμείς τα ελαττώματά μας που θέλει ο Κύριος, έτσι σώζονται άνθρωπος. Επαναλαμβάνω, κοιτάξτε να δείτε, λέει, κάπου αλλού το λέει παρακάτω, το λέει, το λέμε εμείς, πλησιάζεις το μυστήριο της σωτηρίας, τη Θεία Ευχαριστία. Χωρίς να έχεις θυσιάσει κάτι από τον εαυτό σου. Κάνε το πιο εύκολο, ρε φίλε. Το πιο εύκολο ποιο είναι. Να βάλεις δάγκο στη γλώσσα σου και να τη μασάς και να μιλήσεις για τον άλλον. Εγώ έχω κολλήσει αυτό το πράγμα. Και το έχω πει πολλές φορές. Πώς όδηκε ο καλόγερος που αναφέρει ο Παΐσιος. Που τον είδανε, ενώ ήταν αμελέστατο στα καθήκοντά του, ο καλόγερος, τα καλογυρικά. Τον είδανε να φεύγει σαν τη χαρά του Θεού. Γιατί γύρωτα, του ρώτησαν γιατί λέει τόσο ήρεμος. Δεν κατέκρινα κανέναν. Μεγάλη δουλειά αυτή. Πολύ μεγάλη δουλειά. Αφού και Κύριος τη μεγάλη εβδομάδα μου κάνει τεράστια εντύπωση. Το διαβάζω στο Ευαγγέλιο. Ουκ ήρθον κρίνε, αλλά σώσε. Δεν ήρθα να κρίνω κανέναν. Η κρίση ανήκει στην άλλη ζωή. Αλλά να σώσω ήρθα. Αυτή είναι η θέση μας. Ήρθαμε να μην κρίνουμε, να σωθούμε και να σώσουμε κι άλλους μαζί με εμάς. Αυτή είναι η θέση μας. Η θέση του Κυρίου. Προχωράω λοιπόν. Το ξύλο λοιπόν του καλαθιού προτύπωνε το σταυρικό ξύλο του Κυρίου. Το δεΐδωρ, το θείο βάπτισμα. Που περικλείει μέσα του το μυστήριο του σταυρού. Μέσα στο σταυρό είναι όλα. Το μυστήριο του σταυρού και το βάπτισμα μέσα. Όλα τα μυστήρια εντάξει. Διότι λέει εις γάρ τον θάνατου Χριστού εβαπτίστημε. Λέει τον Απόστολο που διαβάζει στο βάπτισμα, όσοι εις Χριστόν εβαπτίστητε, έτσι, και πάνω κάτω λέει, συνετάφημεν, θαυτήκαμε λέει, στο νερό, όπως θαύθηκε ο Κύριος. Και όπως αναστέλλεται, βγαίνει από το νερό το παιδί, αναστελόμαστε και εμείς στη Δευτέρα Παρουσία και σωζόμαστε. Και από την κολυβήτρα βγαίνουμε αγνή και καθαρή. Θέλω να πω το εξής, να διαβάσω κάτι ακόμα και να το κλείσω. Πού τα έχω τα άλλα. Λοιπόν. Οφείλουμε, λέει ο Ρος, ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς. Οφείλουμε να καθαρίζουμε τον εαυτό μας από τα πάθη μας. Διαβάζω. Σταυρωνόμαστε για το κόσμο και τα πάθη. Όπως ο Αβραάμ, όπως ο Μωυσής. Όπως ο Ισαάκ. Σταυρώθηκα. Και εμείς σταυρωνόμαστε για τον κόσμο. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα πει ο κόσμος σε ό,τι κάνουμε αρκεί να μην το βλάπτουμε. Έλεγα προηγουμένως, μας λένε μου λέγε μία, γιατί κάνεις αυτό και πας στην Εκκλησία, γιατί διαβάζεις και τα λοιπά. Άμα δεν ακούνε, λέω θα πεις, πες μου το κακό που κάνω για να το σταματήσω, πηγαίνοντας στην Εκκλησία. Πες μου το. Εδώ λοιπόν μας λέει το εξής. Εμείς σταυρωνόμαστε για τον κόσμο και τα πάθη που φεύγουν από εμάς. Δεν είναι βέβαια δυνατό να φύγουν αυτά τελείως από εμάς, τα πάθη. Είναι δυνατόν, το λέω εδώ καθαρά, δεν είναι δυνατόν τα πάθη, τα ελαττώματά μας
να φύγουν τελείως από μας, να μην ενεργούν μέσα μας. Γίνεται. Αυτά ενεργούν. Λέει και μία, κύριε, στον Άγιο Παΐσιο, για να πάει, του μιλάει η Καλόγρια και λέει, δεν ξέρεις ζώνονται παιδί μου, καπακώνονται μόνο από τη Θεία Χάρη. Άμα εσύ εργάζεσαι για να έχεις Θεία Χάρη, είναι καπακωμένο από τη Θεία Χάρη και νεκρώνονται, δεν βγαίνουν από μέσα, νεκρώνονται. Έτσι λέει. Λέει λοιπόν και εδώ ο Άγιος το εξής. Όταν δηλαδή με την πρακτική του χριστιανισμού, με αυτά που διδάσκει το Ευαγγέλιο, έτσι, ζήσουμε τη ζωή μας μυστικά, αθόρυβα, αόρατα, θεωρεί, βλέπει με το μάτι της το δημιουργό της. Η θεοπτία που είδαν οι Άγιοι μας, το Θεό, οι Άγιοι Μωυσής και ο Αβραάμ κλπ, τον είδανε, τον βλέπει εδώ και τον ζει και αυτή μαρτυρεί τούτα εδώ, πείτε τα λερόμενη τώρα, έχει γούστο να θα φτάσουμε και να πούμε, ρε, είδα το Θεό, θα πούμε. Τέτοιοι είμαστε εμείς. Είμαστε έτοιμοι να πούμε κάτι να μας συμβεί, κάτι να γίνει, αυτό και αυτό, για να δείξουμε ότι ξέρεις, είναι ο Θεός μαζί μας. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Λοιπόν, καθαρίζουμε λοιπόν τον εαυτό μας και λέει εδώ ο Άγιος, θα σου πω εγώ ένα είδος, δύο, τρία είδη θεοπτίας. Ανοίγεις και μελετάς τη γραφή. Ποιος σου μιλάει εκεί? Ποιος μίλησε στον Μωυσή? Ποιος μίλησε στον Αβραάμ και έδειξε υπακοή μέχρι θανάτου? Και οι δύο. Και για τριάδα. Εδώ μέσα ποιος σου μιλάει? Δεν σου μιλάει για τριάδα, ποιος σου μιλάει? Κανάς άλλος. Σκέφτηκες ότι είναι αυτή, αυτό το είδος θεοπτίαχη ο Θεός για σένα, ναι. Να μελετάς τη γραφή, να καθαρίζεσαι και να βλέπεις όλο και πιο καθαρά το πρόσωπο του, το πρόσωπο του Θεού. Γιατί αυτός, η Αγία Γραφή, είναι ο καθρέφτης. Μην ψάχνεις να πεις, είδα το Θεό εδώ. Άμα δεν ξέρεις γραφή, σε παίζει στα δάχτυλα ο διάβολος. Ο διάβολος με μορφή ανθρώπων. Τους αιρετικούς εννοώ. Έτσι. Και σε κάνουν αλόγια και άμα δεν διαβάζεις, σε αλλάζουν και εσένα και πας στη θέση τους. Και λες, τώρα είδα το Θεό και εισήγασα. Αν δεν είναι έτσι, αυτός που βλέπει το Θεό έχει πειρασμούς. Να, αμέσως είδε το Θεό και του λέει, θυσίασε. Ποιος αντέχει να σηκώσει αυτό το σταυρό το μεγάλο, να του πει ο πατέρας μας ο Θεός, πάρε το παιδί σου και σφάκτο και θυσίασε το επάνω. Μη μας λένε και την λένε αιρετική, α, τώρα ζω στον παράδεισο και είμαι κατευθείαν για τον παράδεισο. Δεν είναι. Μα κοροϊδεύουνε. Μιλάνε τα γεγονότα μόνο του. Μόνο του. Χωρίς πειρασμό το Κύριο δεν έζησε. Πώς εσύ ζεις χωρίς πειρασμό? Προβαλά λοιπόν. Η θεοπτία λοιπόν δεν έγινε μόνο στους Αγίους. Εξακολουθεί να γίνεται και σε εμάς τους χριστιανούς. Ανάλογα με το ποσοστό εργασίας που καθαρίζουμε με τις γραφές, με τη Θεία Ευχαριστία, με κάποια αγώνα, με κάποια έργα που μπορεί να γίνονται, έργα φιλανθρωπίας, καθαρίζει η ψυχή με τα έργα αυτά και τότε έρχεται και μένει ο Κύριος. Διάβαζα ένα ωραίο, μια εικόνα και πίσω είχε ένα ερωτηματολόγιο. Είχε, μπροστά η εικόνα έδειχνε τον κύριο που χτυπάει την πόρτα. Θα πω το ένα από αυτά, δεν θυμάμαι τα άλλα. Που λέει, να, στέκω στην πόρτα και σου χτυπάω. Από πίσω από την εικόνα. Μπροστά, είπα η εικόνα και τον κύριο που χτυπάει την πόρτα. Που λέει, ιδού έστικα επί τη θύρα και κρούω. Και, λέει, και γράφει το βιβλίο συμπιέρωμα, το κλειδί όμως θα φτάσει εσύ. Ο κύριος χτυπάει την πόρτα, αλλά εσύ βασίλης από μέσα είμαστε το κλειδί. Του άνοιξες, θα περάσει μέσα. Δηλαδή τη δική σου θέληση θέλει. Τελείωσε. Χωρίς αυτό το μεγάλο καλό, να, μας χτυπάει την πόρτα. Να ανοίξουμε, να περάσει ο Κύριος, θα γίνει δηλαδή. Η ζωή μας, τελειώνω, η ζωή μας, γιατί εδώ έχει πάρα πολλά ο Άγιος, εμείς λίγα από αυτά σχολιάσαμε, πάρα πολλά έχει. Έχει κάπου 30 σελίδες για το Σταυρό του Κυρίου. Η ζωή μας επιφυλάσσει
αγώνα, που αγώνας μεταφράζεται σε σταυρό του Κυρίου. Μπορεί σταυρό να είναι ο αδελφός που με ενοχλεί, που θα πρέπει αντί να του απαντάω, να γονατίζω και να λέω «Κύριε, βοήθησέ με να το βοηθήσω». Αλλιώς πώς. Ο αγώνας είναι να έχω κάποια ασθένεια ή κάποια άλλη δυσκολία στη ζωή, μικρή ή μεγάλη, και να λέω «Κύριε, μόνος μου δεν μπορώ. Έλα, βοήθησέ με να σηκώσουμε μαζί το σταυρό». Δεν σηκώνεται από μονάχος μας. Χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Είμαστε λοιπόν στο δρόμο της ζωής ίσον του Γολγοθά. Και χρειαζόμαστε τον Κυριναίο, και εκεί, εδώ δεν είναι άνθρωπος, είναι ο ίδιος ο Κύριος. Εγώ είμαι. Αλλά την κάνει την παρουσία του όταν θέλει και όπως θέλει ο ίδιος, με τον τρόπο που γνωρίζει, ώστε να μπορέσουμε να ξεπηδάμε τα εμπόδια και τις δυσκολίες και τα προβλήματα να λύνουμε. Ας είναι ευλογημένο και ας σηκώνουμε το σταυρό που μας έδωσε ο Κύριος ο καθένας μας. Μπορείτε να πείτε κάτι που θέλετε. Αυτό λέει ο ίδιος ο Χριστός, ότι λέει τα πρόβλημα πάντα σηκωπιώντες και επεφορτισμένοι. Δεν λέει αναπάγοντες. Όχι, τέτοια πράγματα όχι. Αν έχω πιάσεις δεν έχεις. Στενή. Κοιτάξτε, επειδή μιλάω για τον αυτό μου, στη ζωή με είχαν μάθει να καλοπερνάω και καλοπερνάω, ναι, προς τα και καλοπερνάω. Από εκεί θέλω να πω το εξής, για να μας φέρει στα ζήλια ο Θεός, στα ζήλια, βρίσκει τον τρόπο. Λέει ο Δαβίδ, ένα πάρα πολύ ωραίο. Θα το πω πρώτα εξηγημένο θα το πω πρώτα, λέει «Κύριε, τότε που δεν έκανα κακό σε κανέναν, τότε τη άρπαζα». Το καταλαβαίνετε, το καταλάβετε αυτό το πράγμα, Ξέρετε γιατί, θα το εξηγήσω. Όταν κάνουμε παραβάσεις, δεν είναι ο κατάλληλος καιρός να μας νουδετήσει ο Κύριος με κάποιο πρόβλημα, με κάποια ταλαιπωρία, ασθένεια, δεν ξέρω τι άλλο, κάποια ανέχεια. Δεν είναι ο κατάλληλος καιρός. Την ώρα που κάνουμε την παράβαση, γιατί είμαστε τυφλοί, δεν θα το καταλάβουμε. Όταν θα είμαστε σε νύψη, με το μυαλό ήρεμο, με την καρδιά, πως λέει ο Παύλος, καρδιά καθαρά που λέει κατά έναν τρόπο, τότε θα σου στείλει το σταυρό. Είπαμε θεοπτία, βλέπανε και πέραν σταυρό μετά οι Άγιοι. Θεοπτία. Και εδώ λοιπόν το ίδιο κάνει ο Κύριος. Την ώρα που θα πέσεις να σου πει, άρπαξε την, όχι. Ποιος παιδαγωγός το κάνει το πράγμα. Και θυμάμαι, δεν ξέρω αν το έχω πει και άλλη φορά, τον Άγιο Σιλοανό. Το έχω πει, τον Άγιο Σιλουανό, που οι γονείς του όταν ήταν παιδάκι, του είπαν εμείς πάμε στο χωράφι, εσύ φτιάξε μας φαγητό. Και να μας το φέρεις το μεσημέρι, κάτω να φάμε. Φτιάξε φαγητό και το πάει το μεσημέρι. Φάγανε ωραία ώρα. Μετά από 6 μήνες, δεν θυμάμαι το όνομά του το παιδικό, οι γονείς του Άγιου Σιλουανού, παιδάκι μου, του είπε ο πατέρας του, θυμάσαι εκείνη την Τετάρτη που είχες φτιάξει το γουρούνι και μας έβαλες να φάμε. Δεν το είπε την ώρα που τους το πήγε, το φάγανε. Λοιπόν, και καλά μπαμπά λέει, γιατί μου το λες τώρα. Να ξέρεις ότι ποτέ όποιο κακό, όποιο λάθος γίνεται, δεν διορθώνεται ένα που γίνεται. Όταν είναι ήρεμος ο άνθρωπος και μπορεί να το καταλάβει. Λοιπόν, το ίδιο κάνει και ο Θεός. Το ίδιο ακριβώς. Δηλαδή, κάνουμε παράβαση, δεν κάνουμε το. Πάρτινε τώρα, γιατί έκανες παράβαση. Όταν θα έχει συνέλθει, θα σου δώσει και τη δύναμη να σηκώσεις, θα στο στείλει. Αυτό λέει ο Δαβίδ. Α, όχι,
Άου Χίρβαζον, τότε λέει που δεν έκανα κανένα κακό, τότε πλήρωνα αυτό το κακό που είχα κάνει άλλοτε. Ναι, και ο λαός, ο Πατριφάνης μου έλεγε, γιατί έκανα παραβάσεις αρκετές και κάνω και σήμερα, ο μακαριστός εκείνος Άγιος μου έλεγε, Κώστα, ακριβώς έτσι, ενάλης φταίωμεν, ενάλης τιμωρούμεθα. Λέει, αλλού φταίμε και αλλού τσαρπάζουμε. Λοιπόν, να έχουμε τη δύναμη και τη χάρη του Θεού και σταυρός να είναι βοηθός μας. Αμήν. Θέλετε κάτι να πείτε, παιδιά, σας κούρασα το Θεό. Σας κούρασα, ναι, εντάξει. Και δέκα αρχίσαμε να φύγουμε τότε. Ωραία. Άγιος ο Θεός. Ως και εμείς αφίευτες και εμείς ενέγης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από τον Θεού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέγχος ημάς. Αμήν. Βοήθειά μας. Τέλη Δευτέρα.